Όπως είπε και η Κατερίνα, σήμερα έχω διαλέξει ένα γλυκό που είναι full στο φρούτο. Τι μαγεία είναι αυτή, τι ωραία φράουλα. Τούρτα είναι αυτή. Κατερίνα, είναι μους όμως. Είναι μους, είναι μους. Εγώ έχω κάνει μια εκδοχή εκεί που είναι τούρτας. Έχω χρησιμοποιήσει σαν βάση τη βάση του cheesecake που είχαμε κάνει σε προηγούμενη εκπομπή. Μπείτε στο site του Open τώρα που είναι και στον αέρα το καινούργιο μας site. Οπότε μπείτε, βρείτε λίγο τη συνταγή από το cheesecake τότε που είναι η βάση με τον μπισκότο κλασική. Εγώ σας δείχνω την εκδοχή με τον μπισκότο στην τούρτα που έχω στήσει, γιατί δεν θέλω να σας βάλω σε διαδικασίες με παντεσπάνι. Ωστόσο, αν κάποιος θέλει, μπορεί και παντεσπάνι, μπορεί και τριμμένο μπισκότο, ό,τι εσείς θέλετε. Υπάρχει και εκδοχή φυσικά με το ποτήρι κλασικά που είναι ακόμα μια πιο εύκολη εκδοχή. Θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο γλυκό είναι ότι πρέπει για αυτές τις μέρες που έχουμε τόσο ζέστη, γιατί είναι πολύ πολύ δροσερό γλυκό, πάρα πολύ δροσερό γλυκό. Θέλω λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να δώσουμε την κάρτα με τα υλικά μας, για να προχωρήσουμε να την κάνουμε και εκτέλεση τη συγκεκριμένη συνταγή μας. Θα σας αρέσει πάρα πολύ, πιστέψτε με. Λοιπόν, για τη μους φράουλας που θα φτιάξουμε σήμερα θα χρειαστούμε 4 κρόκους, 200 γραμμάρια ζάχαρη, κρυσταλλική ζάχαρη, 400 γραμμάρια φράουλες, 400 ml κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε σαλιγή και 6 φύλλα ζελατίνης, τα οποία τα έχουμε βάλει κλασικά σε κρύο νερό για να μαλακώσουν και να μπορέσουν να μας δώσουν τη σύσταση και τη δομή που θα έχει η μους μας. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα. Αυτό που θα κάνω πρώτα λοιπόν είναι το εξής. Έχω πλύνει τις φράουλές μου και έχω καθαρίσει τα κοτσανάκια τους κλασικά. Θα τις βάλω σε έναν κόφτη, εδώ κλασικά. Αυτό που θα ετοιμάσω πρώτα ονομάζεται, είναι σαν πουρέ στη ζαχαροπλαστική. Είναι πολτοποιημένο φρούτο, στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν οι φράουλες μας, τις οποίες θα τις βάλω στη φωτιά και θα καταλάβετε γιατί, Κατερίνα. Να σε ρωτήσω κάτι για τις φράουλες, γιατί γενικότερα δεν το έχω πολύ με το να πηγαίνω και να ψωνίζω φρούτα. Οι τιμές του είναι φυσιολογικές. Θα σου πω ότι η φράουλα δεν θα είναι για πολύ καιρό ακόμα στην εποχή της. Εγώ βρήκα και βρήκα και σε πολύ καλές τιμές φράουλες. Ωραία, γιατί αν πήγαινες λίγο καιρό πριν ήταν απλησίαση. Ήταν λίγο πιο ακριβές. Και θα σου πω για να ξέρει και ο κόσμος ότι εγώ πήρα περίπου 1,5 κιλό φράουλες γιατί ήθελα να έχω και τις πλήρωσα 4 ευρώ. 4,5 ευρώ. Το 1,5 κιλό έτσι εμείς για τη συνταγή χρειαζόμαστε 400 γραμμάρια μόνο. Ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν και τις φράουλες που έχουμε πολτοποιήσει λοιπόν στον κόφτη μας θα τις βάλουμε σε μια κατσαρόλα εδώ. Θα το αφήσω αυτό λίγο στην άκρη. Και μέσα εδώ θα βάλω και τη μισή ποσότητα της ζάχαρης. Όλο αυτό εδώ λοιπόν θα ανοίξω και τη φωτιά μου περίπου λίγο πιο χαμηλά από το πολύ δυνατό. Αυτό που θέλω λοιπόν είναι το εξής. Όταν έχουμε φρέσκο φρούτο σε μια συνταγή, για να έχουμε μεγαλύτερη διατηρησιμότητα στο γλυκό μας, καλό θα είναι να έχει περάσει από μια θερμική επεξεργασία για να μην μουχλιάσει όπως λέμε. Άρα λοιπόν εδώ τι κάνουμε, ζεσταίνουμε τη φράουλα την οποία την έχουμε πολιτοποιήσει μαζί με τη ζάχαρη. Θα ζεσταθεί αρκετά, ξαναλέω, θα φτάσει σχεδόν σε σημείο βρασμού. Άρα και με αυτό το σημείο, εκτός του ότι δίνω τη δυνατότητα στο φρέσκο φρούτο να έχει μεγαλύτερη διατηρησιμότητα, το πιο βασικό που με ενδιαφέρει και το έχουμε πει και άλλες φορές, Κατερίνα, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα απαστεριώσουμε και τους κρόκους μας. Πολύ ωραία. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα στους κρόκους. Είναι 4 κρόκοι στη συνταγή. Θα ρίξω και την υπόλοιπη ζάχαρη από αυτή που μου έχει μείνει από τα 200 γραμμάρια και θα έρθω λίγο με ένα σύρμα. Επαναλαμβάνω, το νέο site του Open είναι στον αέρα και μπορείτε να βρείτε τη συνταγή κατευθείαν ό,τι ώρα θέλετε. On demand λοιπόν στο www.tvopen.gr και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, κάνε μια βόλτα στο νέο site του Open. Νομίζω θα σας ενθουσιάσει. Συγχαρητήρια στα παιδιά, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Όντως, ισχύει. Λοιπόν, εδώ ανακατεύω τους κρόκους με τη ζάχαρη, την υπόλοιπη ξαναλέω. Έχω βάλει στη φωτιά, απλά θέλω να τα λέω ξανά και ξανά για να μην χάσουμε κανένα σημείο. Έχω βάλει στη φωτιά λοιπόν τις φράουλες, τα 400 γραμμάρια φράουλες τα οποία τα πολτοποίησα. Τα βάλω στη φωτιά μαζί με τη μισή ποσότητα της ζάχαρης. Σκοπός και ζητούμενο, ξαναλέω, είναι να ζεσταθεί ο χυμός ουσιαστικά, οι πολτοποιημένες φράουλες, έτσι ώστε να παστεριώσω και τους κρόκους μου. Τη βαφτιστήρα μου την πήραν μέσα. Γιατί δεν θέλω να βλέπει. Είναι μια κούκλα η βαφτιστήρα σου. Δεν θέλει να βλέπει τον άντρα. Δεν ξέρω, η μαμά της αποφεύγει να βάζει το παιδί της να βλέπει τον Νονά στην τηλεόραση. Φέρτε μέσα τη βαφτιστήρα μου, παρακαλώ. Το παιδί της Αγγελικής. Φέρτε το να το βλέπει. Όχι να το δείξω στην τηλεόραση το παιδί, αλλά να χαζεύει. Να μαθαίνει το παιδί από τώρα. Και γιατί τέτοιο λάδι θα πάρει. Υπέροχα μάτια, υπέροχα μάτια. Είναι κούκλα. Είναι κούκλα, είναι την κούκλα. Την κάνει παρουσιάστρια. Χαρά ο μπαμπάς της. Το λάδι, πρόσεξε το λάδι που θα βάλει. θέλω να πω επίσης ότι την κρέμα γάλακτος την έχουμε χτυπήσει κλασικά στο μίξερ να γίνει σαν σαντιγί. Το υλικό το οποίο θα μας πήξει τη μους, θα μας φίξει τη μους, είναι τα φύλλα ζελατίνης. Θυμάστε, τα είχαμε χρησιμοποιήσει και στην μπανακότα. Τα φύλλα ζελατίνης λοιπόν πριν τα χρησιμοποιήσουμε πρέπει απαραίτητος να μαλακώσουν σε κρύο νερό. Άρα τώρα ειδικά που έχει και ζέστη, αν πάρετε καλύτερα νερό από το ψυγείο. Αν δεν έχετε νερό από το ψυγείο, βάλτε μερικά παγάκια. Θέλουμε να είναι παγωμένο καλά το νερό για να μας μαλακώσει, να μην μας λιώσει τα φύλλα ζελατίνης. Εδώ λοιπόν έχει ήδη αρχίσει και ζεσταίνεται ο χυμός μου αρκετά.
Άρα, εγώ τι θα κάνω τώρα, θα κατεβάσω το χυμό μου και θα το ρίξω μέσα στους κρόκους. Ξαναλέω, από τη θερμοκρασία που θα έχουμε από το μπουρέ του φρούτου, της φράουλας στην προκειμένη περίπτωση, θα παστεριωθούν και οι κρόκοι, γιατί έχουμε ξαναπεί, Καταρίνα, ότι ειδικά σε γλυκά τα οποία έχουμε κρόκους ή αυγά, εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει, ακόμα και αν είναι πολύ φρέσκο το αυγό, να παστεριώνεται. Πολύ Άρα ωραία. Λοιπόν, ανακατεύουμε λίγο ακόμα εδώ να ασπρίσει που λέμε το μείγμα μας. Το βλέπουμε κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Και είναι λίγο πριν το βρασμό μου ο πουρές του φρούτου μου. Θα το ρίξω σε λίγο μέσα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι και από τη θερμοκρασία του φρούτου θα λιώσουν και τα φύλλα ζελατίνης. Άρα λοιπόν, εγώ έρχομαι και κατεβάζω τώρα το χυμό μου. Κατερίνα, θέλω να με βοηθήσεις εδώ. Θέλω απλά να μου ανακατεύει. Δεν θα σε λερώσω ούτε πώς. Όχι, όχι, εντάξει, το πνεύμα. Η φράουλα δεν βγαίνει και εύκολα. Βέβαια, η φράουλα βγαίνει πιο εύκολα από το κεράσι. Εδώ. Λοιπόν, εγώ ανακατεύω. Για ούτως ή άλλως τώρα παστεριώνεται. Μπράβο. Όπου τι ωραίο χρώμα παίρνει. Άρχεται και ανοίγει κατευθείαν και το χρώμα του. Εδώ λοιπόν. Αφήνουμε στην άκρη το χυμό μας. Εντάξει, Κατερίνα, να μην σε λερώσω, γιατί φοράς και το άσπρο μπλουζάκι. Μην το έχω τύψεις μετά. Και γίνομαι παντού. Όχι. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν, ρίχνουμε και το ζεστό πουρέ της φράουλας πλέον. Το έχουμε βολτοποιήσει. Και εδώ, επειδή είναι ζεστό, έρχομαι. Παίρνω τα φύλλα ζελατίνης. Από το κρύο νερό, τα στίβω λίγο ανάμεσα στα χέρια μου. Ωραία, τα οποία τα βρίσκουμε παντού και στο σούπερ μάρκετ. Ναι, 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 πάρα πολύ εύκολα. Στην αρχή, εγώ όταν πρώτο άρχισα έτσι να μαθαίνω από ζάχαρη πλαστική, αναρωτιόμουν πού θα βρω τα φύλλα ζελατίνη. Πολύ εύκολα, πολύ εύκολα. Αλλά πια πολύ εύκολα και παντού. Σχολείο ζάχαρη πλαστική λοιπόν. Χρήστος Βέργαδος, γιατί τα γλυκά τελικά είναι εύκολα και με το συγκεκριμένο βιβλίο θα γίνουν πολύ πιο εύκολα και οι συνταγές του βγαίνουν 100%. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για ένα σεφ και ειδικά για ένα πάστρι σεφ. Εκδόσεις διόπτρα. Να το πρέπει να βγάλεις και το δεύτερο σιγά σιγά. Ετοιμάζετε? Είμαστε σε καλό δρόμο, νομίζω, Κατερίνα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαι σίγουρη. Κάνε λοιπόν αφιέρωμα μόνο σοκολατένια. Κοίταξε, επειδή είναι πολύ, και σοκολατιέ γενικότερα, ναι. η εξειδίκευσή μου είναι στη σοκολάτα. Το επόμενο βιβλίο έχει συγκεκριμένη θεματολογία που νομίζω θα σ' αρέσει και σένα πολύ. Ωραία. Αλλά θα τα πούμε εν καιρό, εν καιρό. Ωραία. Λοιπόν, ερχόμαστε σε αυτό το σημείο τώρα και θα πάρω πάλι την Μαρίς μου. Έχουμε ρίξει και το χυμό της φράουλας. Ωραία. Ερχόμαστε και ρίχνουμε και τη σαντιγή μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πιο light σαντιγή. Η κρέμα γάλακτος. Η κρέμα γάλακτος, θα σου πω ότι αν είναι light δεν θα σφίξει, Κατερίνα μου. Λες, στη ζαχαροπλαστική έχουμε αυτό το θεματάκι λίγο, ότι αν είναι χαμηλά τα λιπαρά της κρέμας γάλακτος δεν σφίγγει, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τη διόγκωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με μους πρέπει απαραίτητος να έχουμε διόγκωση. Κοιτάξτε πόσο ωραίο έχει γίνει τώρα. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να δοκιμάσω, αλλά μην το χαλάσω, ρε παιδάκι. Έλα, ρε Κατέρνα, χαλάλι σου. Δεν θέλω να το χαλάσω τώρα, να το πάμε. Ποιο το θέλει. Έχει κανεί γιορτινή γενέθλια να σβήσουμε κανένα κεράκι σήμερα? Έγινε, παιδιά. Ορίστε, θα τη βγάλει την υποχρέωση, Κατέρνα. Είναι τόσο ωραίο. Λοιπόν, ανακατεύουμε, θα πάρω καλύτερα το φουέ, για να μην με παιδεύει κειμένα πολύ. Αυτό που θέλουμε εδώ είναι να ομογενοποιήσουμε το μείγμα μας. Βλέπετε ότι ανοίγει κι άλλο το χρώμα της μους λόγω της κρέμας γάλακτος. Εδώ. Είναι πολύ πολύ δροσερή, παιδιά, το ξαναλέω. Είναι πολύ δροσερή, παιδιά. Ειδικά για τώρα. Για πρωινό, εγώ, αυτό. Για το καλοκαίρι. Πάτε που είναι και πολύ ζεστές ημέρες. Τώρα, αν με ρωτήσετε αν μπορεί να γίνει με άλλο φρούτο, τώρα θα τελειώσω λίγο με τη Μαρίς. Αν μπορεί να γίνει με άλλο φρούτο, θα σας πω ότι ναι, μπορεί να γίνει και με άλλο φρούτο, αλλά θα πρέπει να είναι φρούτο το οποίο να έχει περίπου την ίδια σύσταση με τη φράουλα. Έτσι, δηλαδή. Δεν μπορούμε να βάλουμε για παράδειγμα μπανάνα, γιατί η μπανάνα δεν έχει πολύ ζουμί όπως φράουλα. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να γίνει με βατόμουρο, θα μπορούσε να γίνει με ακτινίδιο. Ναι, είναι λίγο. Ναι. Θα σου πω όμως ότι συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία το ακτινίδιο. Θα σου πω την αλήθεια, εγώ την Κυριακή έτσι που έφαγα αρκετά, έφαγα τόση πολύ σοκολάτα που ήμουν χάλια όλη μέρα. Η σοκολάτα τελικά είναι για το χειμώνα. Αυτό πιστεύω. Πρέπει να φας πολύ μικρή ποσότητα το καλοκαίρι. Αξίζει το καλοκαίρι τέτοια γλυκά. Και χθες που είχε η μαμά μου, έτσι κάναμε μια πολύ ωραία πάπλα. Την είδα να τη χαίρεσαι. Ναι, να τη χαίρεσαι, πολύ. Να τη χαίρεσαι. Δηλαδή θέλει τέτοια γλυκά το καλοκαίρι, νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι τα φρούτα τώρα το καλοκαίρι, ειδικά και στην Ελλάδα μας, είναι πάρα πολλά. Οπότε γι' αυτό και εγώ οι συνταγές που σας προτείνω αυτό το διάστημα είναι με πολλά φρούτα για να τα εκμεταλλευτούμε και να δώσουμε και δροσιστικές ιδέες, αλλά να εκμεταλλευτούμε και τα φρούτα μας που τα έχουμε τώρα κατά κόρο. Θέλω να πω κάτι, Κατερίνα. Βεβαίως. Ότι στο Instagram μου σε λίγες μέρες θα. Επειδή το έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές στο βιβλίο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλο τον κόσμο λοιπόν που βλέπει τις εκπομπές μας, σε λίγες μέρες θα κληρώσω και ένα ή δύο βιβλία για να μπορέσουμε να. Καλή παραπάνω, δώσε μας σε πέντε, ένα, δύο και εσύ. Πέντε. Ένα, δύο. Το λέει η Κατερίνα. Αυτή ήταν πάρα πολύ εύκολη συνταγή και ξαναλέω. Ωραία, πόση ώρα ετοιμάζουμε ψυγείο. Αυτό θέλω να σου πω. Τώρα, ανάλογα, μπορεί να είναι σε ποτήρι, μπορεί να είναι σε τσέρκι, αν θέλετε να την κάνετε τούρτα, όπως σας είπα, μαζί. Ωραία. Με ένα πεντεσπάνι. Μπορείτε να βρείτε ούτως ή άλλως την βάση σε προηγούμενες εκπομπές που έχουμε κάνει με τον Χρήστο στο on demand του Open.gr. Μπράβο, ήταν το cheesecake. Η συνταγή του cheesecake είναι διαβάσει. Πόση ώρα ετοιμάζουμε ψυγείο. Θεωρώ ότι μετά τις 2 ώρες στο ψυγείο έχουν σφίξει τα φύλλα ζελατίνης και είναι μια χαρά έτοιμη για να την ξεφορμάρουμε. Δροσιστικό, ακόμα και σε ποτήρι, παιδιά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να παιδεύεστε με πεντεσπάνια με βάση, αν θέλετε απλά κάντε σκέτη τιμού, να έχετε ένα
δροσερό γλυκό, ελαφρύ γλυκό στο ψυγείο. Τώρα που έχει πολλές ζέστες, έτσι με το κουταλάκι λίγο να έρχεται να ζεσταθεί. Και έχει πολύ δίκιο, γιατί πολλές φορές θέλουμε λίγο έτσι ζαλιζόμαστε. Μια μπουκίτσα, εγώ αυτό κάνω. Ναι. Ή μάλλον σε πελατάκια στην τσάντα ή ό,τι έχω στο ψυγείο. Μπράβο. Λίγο. Είσαι φανταστικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύμπη στο Instagram να τον ακολουθήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε την Πέμπτη με σούπερ συνταγή για κλείσιμο, Κατερίνα.